Βάλε και ντομάτα, βάλε και λοκάνικο. Α, εσύ είσαι το ενισχυμένο παρολί. Ναι. Σε κατάλαβα. Απ' τη φωνή και το τετραόροφο. Με το σούπερ ενισχυμένο παρολί θα πάθεις Novibet. Γιατί τώρα αυξάνεις τα κέρδη σου έως 75% στα δελτία πολλαπλών επιλογών. Φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς, όπου ξεκινάει η αναμέτρηση για την έκτη αγωνιστική της Master League ανάμεσα σε νέα τριποντοκρατία Skipping Paper, από τη μια οι γηπεδούχοι, οι οποίοι μετρούν δύο νίκες και δύο ήττες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, τότε στο Pink Paper που μετρούν δύο νίκες και τρεις ήττες, έχουν δώσει πέντε αγωνιστικές μέχρι στιγμής, έχουν κερδίσει τις δύο, έχουν χάσει τις τρεις. Πέρασαν το κέντρο τώρα οι μπλε, θα βγουν στην πρώτη τους επίθεση, η οποία δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Ένα άστοχο τρίποντο των Ροζ, κοντομίχος από κοντά, δεν θα μπορέσει να ανοίξει το σκορ. Παραμένει έτσι το 0-0. Και μπροστά μέσα ο Μπίτσος. Με κατάφερε κάτι κατοχή, είναι για τους φιλοξενούμενους. Ροδόπουλος. Αφήνει να ξεφύγει ο Ροδόπουλος για την πασά. Γύρισε με το ένα χέρι ο Ζησόπουλος. Δεν μπορούσε αυτός να σπάσει το ρόδι. Ακή πασά βιαστική από τους μπλε. Και πάλι γρήγορα γρήγορα στην επίθεση έτσι. Η φιλοξενούμενη Καμπόσος για τρεις αστοχή. Νέο κλέψιμο από τον Καμπόσο. Πάει κατά μέτωπον, δεν θα πει παρά στο καλάθι. Ζησόπουλος, αυτός θα σκοράρει. Και θα ανοίξει έτσι και το σκορ για το 0-2. Συνήθεση τώρα. Οι γηπεδούχοι πάσα στην γωνία, Κολτήρης για 3, δεν θα σημαδέψει σωστά. Να νεώνει ο Βασιλάκος, δέχεται το στόπ. Το πήραν τώρα οι φιλοξενούμενοι που θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά, δεν βγήκε σε καλό αυτή η γρήγορη πάσα. Μέσα όλο το δρόμο ο Μπίτσος θα ανοίξει το σκορ και από την πλευρά των γηπεδούχων. Σπάνε τώρα έτσι και οι γηπεδούχοι 2-2. Καμπόσος. Υπάρχει φάουλ από τον Γιάννη Ρή, ένα αμυντικό το φάουλ. Δείχνει να διαφωνεί ο παίκτης των γηπεδούχων. Κονταρίνης. Ροδόπουλος, Καμπόσος ζητάει, σε αυτόν θα πάει τώρα η μπαλά. Κλείστη για από δύο. Έχουμε φάουλ από τον Αμανατιδί, όπως λέει συγκεκριμένα ο ρεφερί. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους μπλε. Στην επαναφορά η Ροζ. Ισόπουλος, σε έξω. Ο Ντομίχος αστοχή στο σουτ. Τώρα Μανατίδη στην άλλη πλευρά θα τελειώσει μόνο στη φάση για μεγαλάθη. Για το 4-2. Αυτό είναι και το πρώτο προβάδισμα των γηπεδούχων στο παιχνίδι. Ο Ντομίχος Καμπόσος με 9 δευτερόλεπτα πιέζει δραστηριοτικά από τον Γιαννίρη. Θα πάρει τελικά το φάουλ. Φάουλ νούμερο 3 για τους γηπεδούχους.
αν δεν κάνω λάθος, είναι και το δεύτερο του Γιάννη, ο οποίος συνεχίζει το παιχνίδι. Ελεξενά μην τον αποσύρει ο coach. Καμπόσος. Καμπόσος κρατάει, 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Τελεί για 3, δεν θα βρει στόχο. Ρίσκο η πάσα, δεν ολοκληρώθηκε και το κλέψιμο, κρατήσαμε ο Μανατίδης. Κάνει τη ραχιέ, αφήνει στον Γιάννηρη. Καμπόσος θα του κάνει τώρα το φάουλ. Και μια προειδοποίηση στον Γιάννηρη. Έχουμε τώρα μια ασυνεννοησία. Καθώς έγινε η αλλαγή χωρίς να δώσουν την εντολή οι διαιτητές. Έγινε τελικά η αλλαγή των φιλοξενούμενων. Το σκορ 5-58 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Το μάτς έχει περάσει το μεταξύ. Δεν έχω δει ακόμα το νούμερο, το υπονόμ πρέπει να είναι. Θα σκοράει και αυτό στο 7. Έχει ο Καμπόσος. Θα γίνει αλλαγή τώρα για να μπει στο μάτσο Φουρνάρης. Στο σίδερο η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Ο Μπίτσος με τις επιλογές του Κόλτηρης, Αμανατίδης από τα δεξιά, δεν είναι καλό το τελείωμα. Ροδόπουλος πιέστηκε, άλλαξε, μαρκαρίστηκε ωραία ο Κονταρίνης, πήρε για την προσπάθεια, δεν θα πετύχει το καλάθι. Βάλε στα χέρια του Γιαννίρη. Έρχεται με φόρα ο Μπίτσος, φόραρε κιόλας, μετράει κανονικότατα το καλάθι του. Για το 8-3. Γιάννης τώρα αποσύρεται για την τριποδοκρατία στην θέση του Πανταζής, ενώ από την άλλη έχουμε τον Αζάρ για πρώτη φορά στο μάτς, στην θέση του Κοντάρινη. Έχει στην συμπληρωματική βολή του ο Μπίτσος. Κερδίζουν όμως και πάλι οι γηπεδούχοι. Δεν θα κρατήσουν για πολύ όμως την μπάλα στην κατοχή τους. Καζάρ. Ροδόπουλος. Βλέπει τι επιλογές έχει. Ο Δομήχος στον Ταμπιάνο του δε στο σκριν. Μπάλα στον Οικονόμου που θα εκτελέσει για 3, ένα κοντό σου. Την μπάλα συστημένη και πάλι στα δικά του χέρια. Ο Δομήχος προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Αζάρ. Μπάλα όμως πέρασε κατευθείαν εκτός. Στα χαμηλά όσον αφορά την επιθετική λειτουργία τους οι φιλοξενούμενοι, μόλις 3 πόντοι σε 5,5 λεπτά παιχνιδιού. Μασιλάκος. Ένας ούτε εκτός ισορροπίας, πολύ κακό, το ξέρει και ο ίδιος. Ροδόπουλος σηκώνεται για 2 Φουρνάρης, προσπάθησε να διεκδικήσει το rebound, ο Μπίτσος καθάρισε τη φάση. Ο
τώρα αναλαμβάνει να κατεβάσει. Μπάλα στο πλάι. Σηκώνεται για δύο. Ο Φανταζής δεν καταφέρε κάτι. Οικονόμου. Πήγε προς τα μέσα, ωραία προσπάθεια. Δεν θα φέρει όμως το καλάθι για το Pink, για τους Pink Paper. Λίγο αλήθεια να σκοράρει κιόλας ο Μπίτσος. Έχει κερδίσει το φάουλ για τις δύο βολές του. Είναι ο Παπαγεωργίου και ο Κοντάρινς τώρα θα περάσουν στο παρκέ. Όσο ο Μπίτσος ετοιμάζεται για το δικό του ζευγάρι βολών. Και την δεύτερη. Μπαλά για ποιος είναι, για την τριποδοκράτεια τελικά λένε οι διαιτητές. Λάθος τώρα από τους Ρος. Ενώ στο μάτς θα περάσει ο Βένετς τώρα για τους γηπεδούχους. 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία εδώ της νέας τριποδοκρατίας με τον Κόλτηρη να σκοράρει σε πρώτο χρόνο στον αέρα. Το σκορ ανεβαίνει στο 13 πλέον. Οικονόμου κάνει τις τρίπλες, προσπαθεί να βρει λίγο χώρο. Δεν θα του βγει σε καλό αυτή η ατομική προσπάθεια. Τι κρατάει ο Πανταζής. Πάσα στη γωνία, Κόλτηρης για τρεις αυτή τη φορά θα στοχίσει. Ο ίδιος προσπάθησε να συγκρατήσει στην συνέχεια. Παίζουν γρήγορα εδώ οι Ρος, το κατάλαβε την πάσα ο Αμανατίδης. Αλλά εκείνος επιχείρησε μια πάσα πίσω από την πλάτη. Θα γίνει έτσι το λάθος και έχουμε διακοπή για time out. Μετά το time out των Pink Paper, οι οποίοι δεν έχουν κάνει καλή κίνηση στο παιχνίδι, έχουν πετύχει μόλις 3 πόντους σε σχεδόν 8 λεπτά. Εδώ ακόμα ένα άστοχο από τον Φουρνάρη αυτή τη φορά. Μανατίδης θα κάνει την κίνηση και πήρε ο Κολτηρής. Βασιλάκος με χώρο θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του και ανεβάζει το σκορ πλέον στο 12-3. Πράττει και το χειροκρότημα από τον Πάγκο. Μια τριποντοκρατία δείχνει να λειτουργεί καλύτερα μέχρι στιγμής και φτάνει και μια ανάσα από την διψήφια διαφορά. Αζάρ. Θα γυρίσει ωραία, θα πετύχει το καλάθι ο Κονταρίνης. Μετά από ώρα βρίσκουν στόχο και πάλι φιλοξενούμενοι με το 12-5. Μανατίδης για τρεις, δεν παίρνει το καλάθι. Εκεί είναι ο Κόλτηρης, ο οποίος βρέθηκε στο παρκέ, δεν καταφέρει να σκοράρει. Μπάλα είναι για την νέα τριποδοκρατία, για την οποία θα επιστρέψει ο Μπίτσος. Αντικαθιστά τον Βασιλακό. Κόλτηρης αφήνει στην γωνία. Βενέτς και τώρα Μπίτσος. Πάει κόντρα στον Αζάρ. Σηκώνεται ψηλά, προλαβαίνει και το χρονόμετρο και γράφει το 14-5. Οικονόμου. Τελευταία 48 δευτερόλεπτα. Θα το πάρει από πολύ μακριά. Ένιωσε αυτοπεποίθηση, δεν βρήκε όμως στόχο. Και τώρα Μπίτσος. Θέλει και πάλι να τελειώσει ο ίδιος την φάση. Θα το κάνει με επιτυχία. Για το 16-5 επιστρέφει δυναμικά από τον Πάκο Μπίτσος. Η διαφορά πλέον σε διψήφια επίπεδα, στο συν 11 πλέον οι γηπεδούχοι.
20 δευτερόλεπτα. Ο Νόμου. Ο Νόμου κρατάει. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Θα πάρει και πάλι την προσπάθεια. Θα περάσει εκτός η μπάλα. Τελευταία 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους μπλε. Τρέχουν γρήγορα. Θα προλάβει ο Βενέτς να εκτελέσει στη λήξη, στο πάνω μέρος του ταμπλό η μπάλα. Φινάλ λοιπόν στην πρώτη περίοδο με το σκορ στο 16-5. Επιστρέψαμε και πάλι στην δράση, πήγαμε στην δεύτερη περίοδο που βρίσκει την νέα τριμποδοκρατία μπροστά με 16-5. Οι παιδίες οι οποίοι ήταν ανώτεροι στα πρώτα 10 λεπτά και έχουν φέρει πλέον και την διαφορά σε διψήφιο νούμερο στο σύν 11 βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Ωστόσο το τρίποντο από τον Μπίτσο δεν θα περάσει αυτή η γρήγορη πάσα για τον Κονταρίνη. Έτσι είναι και πάλι σε θέση επίθεση στην μπλε. Βενέτης το θέλει από την γωνία, το πήρε, δεν το έβαλε. Μάχονται εκεί για το rebound υπέρχε των δύο ομάδων. Γίνει κερδισμένη τελικά η Ρουζ. Και τώρα Καμπόσος. Φουρνάρης. Έπαιξε με τον Κονταρίνη. Ωραία, θα ξανασυνεργαστούν οι δυο τους. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Για το 16-7. Φανταζής. Μπίτσος από κοντά σκοράρει και πάλι. Μπίτσος από τους πιο αποτελεσματικούς παίκτες σήμερα για τους γηπεδούχους. Καμπόσος. Φτιάχνει αυτή την επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Φουρνάρης από το πλάι, αυτή τη φορά θα στοχίσει. Φανταζής. Μπίτσος. Πέρασε, πάει μέχρι μέσα και πάλι. Αυτή τη φορά όμως δεν θα αφήσει πάρα στο καλάθι, έχει κερδίσει το φάουλ. Μια μόνιμη απειλή ο Μπίτσος για την άμυνα των Pink Paper. Πάει τώρα στην γραμμή της φιλανθρωπίας για τις δύο βολές του. Κάνει την πρώτη. Την δεύτερη για το 19-7. Ο Παλιεωργίου παίρνει χέρι με χέρι στον Αζάρ. Αζάρ πάει κοντρά σε όλους. Θα σκοράρει για το 19-9. Η διαφορά στους 10 στρογγυλά. Γυρίζει πάλι στην περιφέρεια, Πανταζής, αλλάζει ωραία κατεύθυνση. Του φτιάξει και χώρο συμπαίκτης του, ας παίξει όμως στην προσπάθεια για δύο πόντους. Η μπάλα θα φτάσει και πάλι στα δικά του χέρια. Παίρνει τώρα στην περιφέρεια, βρήκε πάρα πολύ χώρο, αλλά στόχησε Ζαβιτσάνος σε μια νέα ευκαιρία. Θα την εκμεταλλευτεί. 21-9. Πανατάει επιθετικά rebound από τους γηπεδούχους. Προφανώς αποτέλεσμα να έρθει τελικά το καλάθι για το συν 12. Κονταρίνης με δυσκολία αυτή στον Φουρνάρη. Καμπόσος. Στο κέντρο Καμπόσος με 4 δευτερόλεπτα. Νομίζω ήδη θα πάρει το σούτ, δεν θα τα καταφέρει καθώς του έκλεψε την μπάλα. Ο Βενέτης βρήκε και την πάσα και ήρθε και ευνηδιασμός. Θα μπει τελικά η μπάλα στο καλάθι. 23-9. Καλή άμυνα της τριποδοκρατίας. Την έβγαλε και στον ευνηδιασμό με υπεραριθμία και ο Μπίτσος ήταν εκείνος που ανέβασε το σκορ στο 23-9. Καμπόσος προσποιήθηκε, πήρε το φάουλ από τον Βενέτη και έχουμε βολές. Μέσα η πρώτη. Και 23
11 μετά και την δεύτερη εύστοχη. Ζαβιτσάνος. Μπιτσός. Μπάλα στο πλάι, Πανταζής. Προσπάθησε και από την τρύπα να περάσει την πάσα. Έχουμε πόδια, ανανεώνεται το ρολόι και πάλι στα 14 δευτερόλεπτα. Φανταζής έκανε την κίνηση, βγήκε στα αριστερά. Πάσα απέναντι για τον Βενέτη. Ένα σιού τριών πόντων από τον Ζαβιτσάνο, χωρίς στόχο. Και τώρα Φουρνάρης. Συνεχίζει μόνος του, δεν θα φέρει κάτι καλό. Ζαβιτσάνος είναι 2-2. Καλέξε να μην μπασάρει, ο Καμπός τον έκλεισε καλά. Πέταξε εκτός την μπάλα. Ενώ τώρα θα γίνουν και οι αλλαγές από μία για τις δύο ομάδες. Βασιλάκος για τους μπλε, Ροδόπουλος για τους ροζ. Βασιλάκος. Με τον Καμπός πάνω του. Βρήκε χώρο ο Μπίτσος από την περιφέρεια. Δεν σημάδεψε σωστά. Καμπόσος μαζεύει και κατεβάζει τώρα. Μοσχή αφήνει τελικά στον Ροδόπουλο. Πιεστικά ασφιχτικά από τον Μπίτσο. Βγήκε κερδισμένος εκείνος. Παίρνει και τα βήματα και σκοράρει ένα εύκολο καλάθι. Για το 25-11. Στο σύν 14 πλέον οι γηπεδούχοι. 5-40 πριν από το ημίχρονο. Καμπόσος. Το θέλει από μακριά. Βρήκε σίδερο. Μαζίψε ο Βενέτης, αφήνει στον Μπίτσο. Ζαβιτσάνος. Και τώρα Βενέτης. Μπίτσος για 3, το βάλε. Εκτελεί από μακριά τώρα ο Μπίτσος για το 28-11. Συνεχίζει να κάνει την ζημιά ο πρωταγωνιστής των γηπεδούχων. Στο σύν 17 πλέον η διαφορά στη μέγιστη τιμή της σήμερα. Ροδόπουλος. Έχει κάνει φάουλ ο Ζαβιτσάνος. Και τώρα θα γίνουν και οι αλλαγές. Ο Γιαννίδης επιστρέφει για την νέα τριποδοκρατία. Ο Ζησόπουλος από την άλλη, όπως και ο Κοντόμιχος. Κονταρίνης έπαιξε με τον Κοντομίχο, αυτός αφήνει έξω. Ζησόπουλος πατώντας τη γραμμή, δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει. Βίτσος επιχειρεί μια πάσα ολόκληρου γηπέδου, συστημένη πάντα στον Γιαννίρη. Τάπα όμως κιλά από τον Κονταρίνη, πάρα πολύ καλή άμυνα του παίχτη των Pink Paper. Μπαλένε και πάλι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν 18 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Τώρα επιστρέφει ο Οικονόμου. Αντικαθιστά τον Παπαγεωργίου. Μπίτσος. Γιαννίρης θα το τολμήσει. Ίσα ίσα βρήκε στο Ριστάκι μπάλα. Τώρα Μπίτσος. 2 δευτερόλεπτα ακόμα. Έφτασε το 0 το χρονόμετρο. Δεν προλάβα να εκτελέσουν αγκαίρια οι γηπεδούχοι, καθώς δεν είχε βρει και Στεφάνη μπάλα νωρίτερα. Ο Δομήχος επανέφερε, συνήθεια με Ροδόπουλο. Οικονόμου από τα δεξιά. Δεν είναι καθόλου καλό το σουτ. Μπίτσος. Θα πάρει το φάουλ από τον Κονταρίνη. Αμανατίδης τώρα αντικαθιστά τον Μπίτσο. Γιαννίρης. Ζαβιτσάνος παίρνει και πάλι. Πάσα στη γωνία για να εκτελέσει για τρεις ο Πανταζής. Όχι ο Πανταζής, ο Μιχαλόπουλος, με συγχωρείτε. Γρήγορα εδώ με δύο πάσες έφτασαν στο καλάθι ροζ.
Ο Κονταρίνης είναι αυτός που θα σκοράρει. 28-13. Μανατίδης. Γιαννίδης. Θα το τολμήσει και πάλι αυτή τη φορά. Αστοχή επίσης. Και πάλι ο Παπαγεωργίου, ο Κονταρίνης. Ροδόπουλος πιέζεται, βρίσκει όμως τον Κοντομίχο. Αυτός πάει σε μια δύσκολη προσπάθεια. Ανάποδο λέει από τον Κοντομίχο για το 28-15. Και έχουμε και time out. Μικρό σέρι των φιλοξενούμενων έχει ρίξει μια φορά στις 13, 28-15 πλέον. Βασιλάκος. Τώρα θα πάει μπάλα στον Ζαβιτσάνο, ο οποίος έχει χώρο για να εκτελέσει, πήγε και βγήκε μπάλα. Δεν το έκανε το χατήρι και τώρα μαζέψε ο Οικονόμου. Έτσι γρήγορα στην άλλη πλευρά για τον Κονταρίνη, εξαιρετική ασίστα από τον Οικονόμου. Τον βρήκε ακριβώς εκεί που ήθελε. Και έτσι η διαφορά πέφτει στους 11 πλέον, 28-17. Γιαννίρης το ψάχνει από εκεί, το σούτ θα το βάλει τώρα. Με την τρίτη που ήταν και η Φαρμακέρη τελικά, 31-17. Ροδόπουλος. Ο Μίχος πήρε άψε χέρι με χέρι στον Οικονόμου, αυτός από το ύψος συμβολής μειώνει σε 31-19. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για να αφήσουμε πίσω μας και την δεύτερη περίοδο. Μανατίδης, Γιαννίρης, το άφησαν και πάλι χώρο και τη φορά στο χ. Μαζεύει ο Κοντομίχος ψηλά και αφήνει στον Ζησόπουλο. Ροδόπουλος για δύο το σούτ από τον Κονταρίνη. Βασιλάκος δείχνει να έχει χτυπήσει. Γιαννίρης βρέθηκε στο παρκέ. Πήρε το φαουλ από τον Οικονόμου. Μεγάλης παραλής από τον ρέφερι. Φαντάζεις, περνάει τώρα στο μάτς. Θα πάει τώρα η μπάλα στα χέρια του Κολτήρης. Κυρσιά, αυτός επέστρεψε. Γιαννίρης, Κολτήρης απέναντι. Βασιλάκος, η μπάλα έφτασε στον Αμανατίδη. Έφτασε πολύ κοντά στον Ασκοράρη. Όχι, τελικά δεν θα μέτραγε το καλάθι. Δόθηκε χαμηλά το φάουλ. Έξι δευτερόλεπτα ακόμα για να μπούμε στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. 31-19 υπερθυμίζω το σκορ. Γιαννίρης από το πλάι δεν θα το βάλει. Μπάλα και πάλι στα δικά του χέρια, θα το τολμήσει ξανά. Όχι, βάλε παραπάνω δύναμη τώρα. Μάλιστα ο Κοντομίχος τελικά δεν καθαρίζουν, δεν τώρα το rebound τους Heroes. Και έχουμε μια διακοπή. Ανανεώθηκε το χρονόμετρο νομίζω. Ενώ το σούτ του Γιαννίρη δεν είχε βρει Στεφανή. Αυτό συνέβη από ό,τι κατάλαβα. Γι' αυτό τα εκτέλεσε γρήγορα γρήγορα ο Παντατζής. Δεν κατάφερε να βρει κάτι. Και τώρα Οικονόμου.
ο Νόμου, του φεύγει αλλού η μπάλα εκεί στην τρίπλα. Βρήκε τον Ροδόπουλο, το σπάει προς τα μέσα, προλαβαίνει την άμυνα των δύο. Αλλά ο Βασιλάκος είναι αυτός που θα πάρει και θα βγάλει γρήγορα την επίθεση στην αδρή ποδοκρατία. Αφήνει την κατάλληλη στιγμή στον Κόλλιρη, το χάσει εκείνος και τα βάζει και τον εαυτό του. Ροδόπουλος ρεμεί την κατάσταση. 10 δευτερόλεπτα όλα για τους Ροζ. Έχουν ένα φάουλ να δώσουν οι μπλε. Ύψωσε για τον Κοντομίχο, κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, παίρνει το φάουλ. Στα 3,5 έχει σταματήσει το χρονόμετρο. Και ο Κοντομίχος τώρα θα πάει στην γραμμή, δεν εκμεταλλεύτηκαν καλά το τέταρτο φάουλ του Σιμπλε. Στέλνουν στην γραμμή τον αντίπαλό τους, ενώ ο Μπίτσος επιστρέφει. Δύο στους δύο, 31-21. Φανταζής θα πάρει. Τρέχει, σηκώνεται για τρεις. Δεν θα το βάλει. Πίνα λοιπόν και στην δεύτερη περίοδο. 31-21 δείχνει ο φωτεινός πίνακας. Επιστροφή εδώ στο κλειστό της Ζωφριάς, μπήκαμε μόλις και στο δεύτερο ημίχρονο. 31-21 το σκορ, στο σύν 10 διατηρούν την απόσταση οι γηπεδούχοι. Νέα τρυποδοκρατία, φιλοξενούμενοι τώρα στην πρώτη τους επίθεση για την τρίτη περίοδο. Είναι το κλέψιμο, ίσως άφησε στον Πανταζή, αυτός με τη σειρά του στον Αμανατίδη και έτσι ο εθνιδιασμός αυτός θα φέρει το καλάθι. Το 33-21. Ροδόπουλος Οικονόμου βγήκε στην περιφέρεια, εκτέλεσε χωρίς δεύτερη σκέψη και πολύ καλά έκανε. 33-24. Διαφορά μετά από ώρα πέφτει μόνο ψηφιό. Τώρα θέλει να τη ξανανεβάσει ο Βενέτης, δεν ήρθε η απάντηση. Μονταρίνης, Οικονόμου ξανά. Όχι, αυτή τη φορά δεν φτωχό το σούτου. Βίτσος. Μπάλα καταλήγει στον Πανταζή. Μανακίδης άφησε στον Βενέτη, αυτός θα το επιχειρήσει και πάλι από μακριά. Ίδια η κατάληξη όπως νωρίτερα. Μια γρήγορη πάσα την κατάλαβε ο Βίτσος, δεν θα επιτρέψει την μπάλα να φτάσει στον Κονταρίνη. Καμπόσος επανέφερε. Πήρε το τρίποντο ο Αζάρ. Δεν βρήκε κάτι. Μανατίδης, τι έκανε ο Μανατίδης εδώ. Τα βάλε με όλους. 35-24. Το highlight του παιχνίδιου μέχρι στιγμής. Με την τρομερή κίνηση του Αμανατίδη. Στο σύν 11 πλέον και πάλι γηπεδούχοι. Ροδόπουλος το σκέφτει για λίγο, βρήκε την πάσα για τον Αζάρ. Καμπόσος θέλει να πλησιάσει χωρίς καλή ισορροπία και με την άμυνα του Μπίτσου πάνω του. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Και τώρα Μπίτσος. Στην γωνία περιμένει ο Μανατίδης, Φανταζής. Στέκεται για δύο αστοχή. Με τον Πανταζή θέλει να τον αποφύγει. Ήρθαν δύο πάνω του. Το φάουλ έχει κάνει το 5 όπως δείχνει ο ρέφερι. Ο Πανταζής. Κάνει την πρώτη.
ανοίξει. Εκτός στόχου και η δεύτερη βολή του. Δεν αλλάζει έτσι 35-24. Γρήγορη επίθεση εδώ από τον Πανταζή και έχουμε και τεχνική ποινή στον πάγκο των γηπεδούχων, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για φαουλ. Και έτσι οδηγούμαστε στην άλλη πλευρά. Γιατί μια βολή της τεχνικής ποινής θα την αναλάβει ο Καμποσός. Έξω η βολή. Κατάξει την ευκαιρία ο Καμποσός. Και η κατοχή είναι και πάλι για τους Pink Paper. Ροδόπουλος. Και ο Καμπόσος έχει στην πλάτη τον Βενέτη. Λύθηκε από δύο πάσα πίσω από την πλάτη, δυσκολεύτηκε εκεί. Ο Κονταρίνης έχασε τελικά. Μια γρήγορη πάσα για τον Κόλτηρη. Και έτσι θα έρθει και ένα εύκολο καλάθι για το 37-24. Οικονόμου μέχρι μέσα με φόρα τα χάλασε στο τελείωμα. Επιλέγει και πάλι ο ίδιος να εκτελέσει. Και τρίτη ευκαιρία θα την εκμεταλλευτεί ο Κονταρίνης, 37-26. Τρίποντο από τον Βενέτη. Δεν σημαίνει σωστά και τώρα Κονταρίνης με δύο πλεφανίλες μπροστά του. Επέστρεψε και ο Βενέτης στην άμυνα, Κονταρίνης με το δεξί. Ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για αυτή την γρήγορη επιλογή. Βενέτης θα το πάρει και θα το βάλει αυτή τη φορά. 40-26. Δεν ήταν ικανοποιημένος από τις προηγούμενες εκτελέσεις του ο Βενέτης. Αυτή τη φορά όμως δικαιώθηκε τελικά για την επιλογή του στο συν-14. Και πάλι διαφορά υπέρ της νέας τριποντοκρατίας. Καμπόσος. Ιρωαζάρ. Πέρασε την πάσα στον Κονταρίνη, αυτός με το δεξί χουκ. Δεν θα μπορέσει κάτι. Μπιτσός στα αριστερά, κάνει την κίνηση και ο Κόλτηρης, επιλέγει τον Πανταζή. Μπάλα θα φτάσει στον Αμανατίδη. Βγήκε η άμυνα από τους Ρόζ. Κονταρίνης, πασάρει έξω, Οικονόμου. Έχει πάρα πολύ χώρο, εκτελεί για τρεις. 40-29. Μπίτσος. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο και της τρίτης περίοδου. Προς τα μέσα ο Μπίτσος. Μπαίνει το καλάθι. Μετράει κανονικά. 42-29 πλέον. Και ο Μπίτσος είναι και στην γραμμή. Φουρνάρης και Κοντομήχος πέρασαν στο παρκέ. Ενώ επιστρέφει και ο Βασιλάκος. Αστόχησε στην συμπληρωματική βολή ο Μπίτσος. Μπήκαμε τώρα και στα τελευταία 5 λεπτά της τρίτης περίοδου πάντα. Ροδόπουλος. Καλή άμυνα. 10 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα για τους Ροζ. Και ο Ζαβιτσάνος τώρα στο μάτς. Ο Βενέτης θα καθίσει στον πάγκο. Ροδόπουλος. Κονταρίνης. Το αφήνει το σούτ και τους τιμωρεί. 42-32. Τα τρίποντα δίνουν την λύση πέρα στους Pink Paper για να ρίξουν την διαφορά στους 10. Μανατίδης προσπαθεί να γυρίσει. Ο Κόλτηρης βρήκε την πάση και πάλι για τον Μανατίδη. Αυτός αστέχησε από μακριά. Και ο Φουρνάρης τώρα παίζει με τον Ροδόπουλο. Οικονόμου, πάρα πολύ κακή η πάσα του Ροδόπουλου.
Μπάλα πέρασε κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Και έχουμε και νέες αλλαγές για τους Pink Papers, Ζησόπουλος και Παπαγεωργίου τώρα στο μάτς. Καβιτσάνος. Βιτσός. Έχει βάλει πλάτη τον αντίπαλό του. Μας απέρασε για τον Αμανατίδη και αυτός με το ένα χέρι ωραία και από δύσκολη θέση θα γράψει το 44-32. Πήρε πάνω του Παπαγεωργίου. Δεν μπορέσε να ευστοχή, θα κάνει και το φαουλ στην συνέχεια την πίεση που άσκησε στον Ζαβιτσάνο. Πίτσος. Ζαβιτσάνος έπαιξε με τον Αμανατίδη, αυτός και πάλι έξω. Ζαβιτσάνος θα πάρει την εκτέλεση τελικά. Να κερδίζουν οι μπλε και πάλι Ζαβιτσάνος. Μανατίδη στα 10 με τον Ζησόπουλο πάνω του να προσπαθεί να τον περιορίσει. Από πλάι θα επιχειρήσει το τρίποντο ο Κόλτηρης. Ήταν για 2, όχι για 3 τελικά το σούτ, 47-32. Ζησόπουλος. Σταματήσει τρίπλα κοντά του στον Κοντομίχο. Βρήκε λίγο χώρο Παπαγεωργίου. Δεν βρήκε όμως στόχο. Και τώρα Βασιλάκος αφήνει στον Ζαβιτσάνο. 2.50 πριν να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Διαφορά σταθερά σε υψηλά επίπεδα υπέρ των γηπεδούχων. Ζαβιτσάνος θα το πάρει τώρα. Δεν βγήκε πάλι στο καλάθι. Κοντομίχος αφήνει στον Φουρνάρη. Φουρνάρης θέλει να ξεκινήσει την πορεία του προς το αντίπαλο καλάθι. Έχει κερδίσει το φάουλ. Και θα επιστρέψει ο Γιαννίρης. Ανέφεραν οι Ροζ. Ζησόπουλος. Φουρνάρης. Από το ύψος της βολής. Βασιλάκος καθαρίζει τελικά την φάση. Βίτσος βγάζει στην επίθεση στην νέα τριποδοκρατία. Βρέθηκε στο έδαφος ο παίξης των Pink Paper. Έχουμε φάουλ από τον Ζησόπουλο τελικά. Είναι αμυντικό το φάουλ. Μιχαλόπουλος. Και πάλι στο παρκέ για τους γηπεδούχους. Δεν πανέφεραν τώρα η μπλε για τον Ζαβιτσάνο. Βασιλάκος. Μπίτσος. Για 3 στο σούτ. Αλλά άστοχο. Αζάρ σε δεύτερο χρόνο. Αζάρ. Ζησόπουλος του δώσε και πάλι. Έχει τον Γιαννίρη πάνω του, θα παίξει κόντρα σε εκείνον. Θα του κάνει το φάουλο παίκτης της νέας τριποδοκρατίας. Αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι το τρίτο δικό του. Αναζητήσει παίκτη ο Ζησόπουλος. Αζάρ. Και τώρα Κοντομίχος, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα περάσει ωραία Παπαγεωργίου, σκόραρε, πήρε και το φάουλ. 47-34. Και τώρα στη γραμμή, ο παίκτης των Pink Paper. Θα στοχίσει στην βολή του. Κρατούν ωστόσο την κατοχή Ροζ. Παπαγεωργίου τη φτιάχνει χώρο Αζάρ, θα παίξει μαζί του. Φουρνάρης από την κορυφή, όχι. Δεν βρήκε στόχο, η μπάλα πέρασε και εκτός αγωνιστικού χώρου. Παραμένει στο 47-24, 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και της τρίτης περίοδου. 4
43 τα ομαδικά, υπενθυμίζω. Έχουμε ένα φαουλ να δώσουν σε αυτό το τελευταίο λεπτό οι Ροζ. Βασιλάκος από την κορυφή με τη βοήθεια του ταμπλό θα πετύχει το καλάθι για το 50-34. Κουρναρίς με ρίσκο αυτή η πάσα, για να ήρθαν εκεί για να κλέψει. Μπίτσος πάσα πίσω από την πλάτη Ζαβιτσάνος, μέχρι το τέλος θα τελειώσει αυτή την όμορφη δημιουργία. 52-34. Μισό λεπτό ακόμα στην περίοδο. Το συν 18 πλέον η διαφορά υπέρ των γηπεδούχων. Ένα τρίποδο του Φουρνάρη αμαρκάριστο, δεν βρήκε στόχο. 18 δευτερόλεπτα όλα για τους μπλε. Μπίτσος θα αναξιοδέψουν όλα τα δευτερόλεπτα οι γηπεδούχοι. Βασιλάκος αφήνει χέρι με χέρι στον Μπίτσο, αυτός βλέπει το ρολόι. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, υπενθυμίζω, έχουν φαουλ να δώσουν οι Ροζ. Γιαννίρης για 3, αστόχησε, 2-1. Αζάρ δεν προλαβαίνει, τελειώνει έτσι και η τρίτη περίοδος. 52-34 δείχνει τώρα το σκορ. Πήγαμε και στην τέταρτη περίοδο με την νέα τριποδοκρατία να προηγείται με 52-34. Οι παιδούχοι οι οποίοι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά επιθετικά στο σημερινό παιχνίδι, ενώ και αμυντικά έχουν σταθεί καλά. Και έτσι λοιπόν δείχνουν μέχρι στιγμής να είναι εκείνοι που διεκδικούν με αξιώσεις την σημερινή νίκη. Από την άλλη Pink Paper πρέπει να διορθώσουν αρκετά θέματα και να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω από το σημερινό παιχνίδι. Έγινε το λάθος εδώ, αλλά είναι και ένας από τους τομείς που πρέπει να δείξουν βελτίωση η Ροζ απόψε. Βγήκε η άμυνα τελικά. Αζάρ έπαιξε με μια ωραία μακρινή πάσα. Το τομίχος όμως δεν θα την αξιοποιήσει, θα το κάνει με τη δεύτερη. 52-36. Φανταζής. Βασιλάκος έδωσε και πάλι στον Φανταζή. Τώρα θα σηκωθεί για τρεις και θα εκτελέσει. 55-36 πλέον το σκορ. Σταθερά μπροστά και με μια πολύ καλή διαφορά στα χέρια τους οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έχουν επιχειρήσει 32 τρίποντα, 6 στα 32 έχουν μέχρι στιγμής, 3 στα 18 από την άλλη για τους Pink Paper. 55-38 τώρα το σκορ. Φανταζής παρακατέληξε στον Βασιλάκο. Παίζει με πλάτη, γυρίζει με το δεξί χέρι. Ξόπουλος. Κρατάει, δεν πάει σε κάποια βιαστική επίθεση. Προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Αζάρ, ήταν πολύ καλή όμως η άμυνα που έπαιξε ο Μιχαλόπουλος. Τον εμπόδισε να πέρασει την πάσα, πήρε και το φάουλ. Φανταζής. Σηκώνεται για δύο, θα το βάλει. Τον οποίο ζήτησε την μπάλα γρήγορα. Πάει μέχρι το τέλος, κερδίζει το φάουλ. Στις 11 βολές πλέον για τους φιλοξενούμενους. Τώρα θα εκτελέσει και την δεύτερη βολή του Κοντομίχος.
θα τη χάσει και αυτή 5 στις 12 πλέον, με τον Ροζ, μία στις 6, μέχρι στιγμής η μπλε. Γιαννίρης κάνει το βηματάκι πίσω, βρήκε χώρο και εκτέλεσε μπροστά από τον Φουρνάρη. 58-38. Το συν 20 πλέον. Έχουν ξεφύγει οι γηπεδούχοι. Ισόπουλος. Πάσα η μπάλα τελικά κατέληξε στον Κοντομίχο. Ένα τρίποντο από τον Φουρνάρη, άστοχο. Τώρα Γιαννίρης επιλέγει να σταθεί στην περιφέρεια για να εκτελέσει και πάλι από μακριά. Την φορά δεν τα κατάφερε. Ανανέωσαν ωστόσο την επίθεση του Σιμπλε. Την μπάλα στα χέρια του Βασιλακού, θα πάρει αυτό το δίποντο. Στη βάση του Στεφάνη Σιμπάλα, παραμένει το 58-38. Τον Μίχος και τώρα Παπαγεωργίου. Από την κορυφή και αυτός στο σίδερο. Παρά λίγο να έχουμε ένα περίεργο καλαθήκι. Στην διεκδίκηση του rebound. Κοντά ο Βασιλάκος. Θα πάρει το φάουλ. Να επιστρέφει ο Οικονόμου στην θέση του Φουρνάρη για τους φιλοξενούμενους. Βασιλάκος τώρα στη γραμμή. Μέσα και η δεύτερη με το 60-38. Μετά τις δύο στόχες βολές θα αποσυρθεί ο Βασιλάκος για να μπει στη θέση του Αμανατίδης. Οικονόμου παίρνει και εκτελεί αμέσως. Δεν σημαδεύει σωστά. Μανατίδης, αλλίωσε την προσπάθεια του ο Κοντομίχος. Συγκράτησε μέσα την μπάλα, βρήκε και τον Αζάρ. Τους παίζει γρήγορα για τον Οικονόμου, πάει με φόρα προς τα μέσα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Για το 60-40. Φανταζής. Δεν θα περάσει πάσα από τον Μιχαλόπουλο. Αμανατίδης του δίνει στην γωνία. Θα το πάρει από εκείνο το σημείο και θα το βάλει κιόλας ο Μιχαλόπουλος. 63-40. 5 λεπτά και 44 λεπτά για το τέλος. Όλο και πιο κοντά στην νίκη του, στη σημερινή γηπεδούχη. Η πάσα του Ζησόπουλου για τον κανέναν. Ζητάει και αλλαγή επίσης. Θα μπει τώρα στην θέση του ο Ροδόπουλος. Να τη δίνει συνέχεια και Φανταζής κατεβάζει. Μπίτσος από μέση απόσταση, δεν σημαδεύει σωστά. Ροδόπουλος. Ρίξε την μπάλα ο Μπίτσος. Θα τελειώσει μόνος του, βασικά πήγε να τελειώσει μόνος του. Μαζάρ κατέβασε το χέρι του. Και έτσι έχουμε φαουλ για βολές. Νέα πρόσωπα τώρα στην πεντάδα των μπλε. Ο Βενέτσι βασικά επέστρεψε. Ας όχι στην πρώτη ο Πίτσος. Τώρα εκτελεί και την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή. 64-40. Κονταρίνς και Καμπόσος επιστρέφουν. Αζάρ και Κοντομίχος θα πάνε στον πάγκο. Και συνέχεια τώρα με Παπαγεωργίου, ο οποίος αφήνει στον Ροδόπουλο. Οικονόμου θα το πάρει και υποπίεση κιόλας. Κουτσός. Του φύγει μπάλα την ώρα που πήγε να κάνει την πάσα.
Βενέτης, Γιαννίρης. Αμανατίδης με τον Οικονόμου σηκώνεται για τρεις. Ο ίδιος ακολούθησε τη φάση μαζί στο rebound. Αστόχησε όμως και στο lay-up. Βενέτης μαζεύει, Γιαννίρης ζητάει. Πάει να τον πιέσει ο Κονταρίνης. Ωραία η πάσα του Γιαννίρη. Μανατίδης με μια σκαστή πάσα αφήνει στον Μπιτζό. Πολύ ωραία γυρίζει εδώ η μπάλα στην επίθεση των Μπλε και θα έρθει και το καλάθι. Τρομερή φάση εδώ. Χάστηκε η μπάλα από την νέα τριποδοκρατία. Βρέθηκε στο καλάθι τον Pink Paper. Το 67-40. Θεοδόπουλος. Αναζητεί κάποια λύση, κάποια επιλογή διαθέσιμη, έκανε το κόψιμο. Ο Κονταρίνης φτιάχνει στη γωνία, Καμπόσος δεν θα πάρει ένα καλό σουτ. Κόπηκε πάσα αρχικά, έφτασε όμως η μπάλα στον Μπίτσο. Βλέπει τον επερχόμενο Μιχαλόπουλο και αυτός θα γράψει το 29-40. Στο συν 29 πλέον. Γηπεδούχοι. Πολυτήρης και Ζαβιτσάνος στο μάτς. Θεοδόπουλος. Τελευταία 3,5 λεπτά για το φινάλε. Καμπόσος. Αυτό στον Παπαγεωργίου, αυτός 20 για 3. Επίθεση για τους Ροζ, Καμπόσος στο σίδερο. Μπορούσε να συγκρατήσει ο Ζαβιτσάνος, ο Παλαπέρας εκτός. Ενώ ο Γιαννίρης θα επιστρέψει αμέσως στην θέση του Αμανατίδη. Ροδόπουλος. Κάνε την κίνηση ο Οικονόμου. Βρήκε διάδρομο, έφτασε μέχρι το τέλος, αλλά στόχησε εκεί. Μια εύκολη χαμένη ευκαιρία εδώ. Τους Ροζ από την άλλη θα στοχίσει και ο Πανταζής. Ο Κόλτιρης ήταν, με συγχωρείτε. Γιαννίρης. Ζαβιτσάνος, ολομόναχος. Στο σίδερο η μπάλα, Γιαννίρης μαζεύει. Ένα 14 δευτερόλεπτα. Θα το πάρει για αυτός από την αριστερή πλευρά αυτή τη φορά. Κάπως έπαιξε γρήγορα και ο Κονταρίνης θα πετύχει αυτό το καλάθι για το 69-42. Κόλτιρης πέρασε, δεν μπορούσε να τον σταματήσει ο Οικονόμου και ήρθε το 71-42. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ακόμα για το φινάλε. Μια τριποδοκρατία όπως όλα δείχνουν θα πανηγυρίσει την τρίτη νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα, στη φετινή Master League. Θα πάει στο 3-2 πλέον. Από την άλλη η Pink Paper θα πέσουν στο 2-4. Κόλτιρης. Καμπόσος έκλεψε. Βλέπει για γύρω τις διαθέσιμες επιλογές. Κονταρίνης προσπάθησε με ωραίο στυλ να τον ξαναβρει. Δεν βγήκε όμως αυτή η συνεργασία. Ροδόπουλος έκλεψε. Θα πάει μέχρι το τέλος ο Παπαγεωργίου. 71-44. Γιαννίρης. Ζαβιτσάνος, συγχωρείτε. Κολτηρής, τώρα είναι ο Γιαννίρης. Πάλι Γιαννίρης από αρκετά μακριά. Τελευταίο λεπτό και επίσημα. Τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι μας. Κονταρίνης θα το επιχείρησε και αυτός από μακριά θα το βάλει. 71-47. Βενέτης. Πολύ καλή άμυνα από τον Ροδόπουλο. Προτιμάει να
πλησιάσει την ρακέτα, δίνει και την πάσα. Δυσκολεύεται ο Κονταρίνης να σε κρατήσει. Έκατσαν τα λίγα η μπλε. Και το πανηγυρίζει τέλος ο Βενέτης. Γιαννίρης κρατάει 18 δευτερόλεπτα ακόμα. Βλέπουμε προς το φινάλε. Νίκη λοιπόν για τη νέα τριποντοκρατία. Ποια θα επικρατήσει ο κοντρές τους Pink Paper με 71-47.